της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Γι' αυτό το λόγο η σημερινή συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Το Eurogroup συνέρχεται για να προετοιμάσει την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης σήμερα το βράδυ με βασικό ερώτημα. Μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα νέο πρόγραμμα όπως το ζήτησε η Ελλάδα? Και επιπροσθέτως, μπορούμε να το υλοποιήσουμε? Έχουμε συναντήσει και χαιρετίζω τον νέο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, που περιμένουμε να μας υποβάλει νέες προτάσεις που θα είναι ολοκληρωμένες, αξιόπιστες, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρετείται ενώπιον ενός ενδεχόμενος Brexit. Ένα Brexit θα ήταν μια συλλογική και φοβερή αποτυχία. Δεν την επιθυμούμε. Παραμένουμε στη διάθεση λοιπόν των πάντων για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αλλά υποφύγεται σε ελληνικές αρχές να μας πούν με σαφήνεια πώς θέλουν να δράσουν ώστε να αποφευχθεί το σενάριο του χειρότερου. Ένα σενάριο το οποίο δεν επιθυμούμε. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη έλλειψη κατανόησης, υπάρχει δυσπιστία και γνωρίζω ότι τα αίτια για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι πιο απαιτητικά από ποτέ. Αυτό που επιθυμώ είναι να μπούμε στη συζήτηση γνωρίζοντας πώς θα παραβλέψουμε τα πολιτικά διακυβεύματα υπέρ του γενικού συμφέροντος, του συμφέροντος της Ευρωζώνης, του συμφέροντος της Ελλάδος. Θα παρουσιάσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τεχνικές λύσεις οι οποίες είναι δυνατές. Υπάρχουν σχετικές λύσεις, αλλά επαναλαμβάνω, το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των ελληνικών αρχών. Χαιρετίζω την ενιαία δήλωση σχεδόν όλων των πολιτικών κομμάτων χθες από την Ελλάδα και ευελπιστώ ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση της γενικής συνεννόησης που είναι απαραίτητη. Οι λύσεις υπάρχουν, αλλά θα πρέπει πρωτίστως, όπως θα μας παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο κ. Τσακαλώτος, να δούμε προτάσεις που θα είναι αποτελεσματικές, αξιόπιστες, πραγματοποιήσιμες.